97,1 και Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Και με τον Κώστα Αρβανίτη, φίλες και φίλοι, δεν θέλω να το καθυστερήσω άλλο. Τον άνθρωπο έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα, πολύ βαρύ πρόγραμμα επισκέψεων, τετραήμερων επισκέψεων στην περιοχή. Ο κύριος Αρβανίτης, ο Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία The Left και γνωστός δημοσιογράφος στην κουβέντα μας. Καλημέρα, κύριε Αρβανίτη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε αρχικά στον Εύρο. Είστε λίγες ώρες πια εδώ, από νωρίς το πρωί φτάσατε. Και... ναι, ναι. Το πρόγραμμά σας είναι, βλέπω, με πολλές συσκέψεις, συγκεντρώσεις, τέσσερις σε όλο το νομό από άκρη σ' άκρη, αλλά σίγουρα και εκτός από αυτές που έχουν ανακοινωθεί θα έχετε προγραμματισμένες και άλλες. Αρχικά, πείτε μας για το σκοπό της επίσκεψής σας, για ποιο λόγο ήρθατε κοντά μας. Καταρχήν δεν είναι πρώτη φορά, πάλι είμαστε εδώ, το καλοκαίρι στα δύσκολα. Ναι. Καταρχήν πρέπει να διαπιστώσουμε τι έχει γίνει από τα δύσκολα μέχρι σήμερα, να μιλήσουμε με τους παραγωγικούς φορείς, να ενημερώσουμε. Ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενημερωθώ καταρχήν, να ακούμε και να δούμε τι νέες ακόμα πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε για αυτό το πολύπαθο Εύρο, που είναι, υποτίθεται, το σύνολο της Ευρώπης, αλλά είναι το ξεχασμένο κομμάτι της ελληνικής πολιτείας και βεβαίως της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα από εκεί πέρα και τα κομματικά, δηλαδή, όπου εμείς έχουμε κάποιες συσκέψεις και λόγω συνεδρίου, είναι το μεγάλο ραντεβού της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως καταλαβαίνετε, έχει για μας μια ιδιαίτερη αξία, γιατί έχουμε δύο μέρες. Της Κεντρικής Επιτροπής, ναι. Ναι. Αλλά είναι και οι ευρωεκλογές που έρχονται σε 4 μήνες από τώρα, οπότε είναι μια περίοδος... Είναι πολύ μακριά για μένα οι ευρωεκλογές, να σας πω. Ναι, αλλά... Δεν έχει ξεκινήσει. Έλεγα μήπως είναι και ένας τρόπος να έρθετε πιο κοντά και στους πολίτες, οι οποίοι ενδεχομένως είναι ενδυνάμει ψηφοφόροι των ευρωεκλογών του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι η πέμπτη φορά, η έκτη φορά. Δηλαδή, αυτό το ραντεβού με τις περιοχές πρέπει να γίνεται, ναι. Γιατί ξέρετε, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, εμείς τουλάχιστον, να επικοινωνούμε το τι γίνεται έξω και τι σημασία έχει για αυτούς που είναι εδώ. Ναι, ναι, δηλαδή από την αγροτική παραγωγή μέχρι, τι να σας πω, ακόμα και την πράσινη μετάβαση. Ναι. Τη στέγη. Όχι, εσάς προσωπικά τουλάχιστον, για να είμαι δίκαιος, έχουμε παρακολουθήσει την παρουσία σας στην περιοχή πολλές φορές. Από τότε με το μεταναστευτικό προσφυγικό από το 20, με ευρωβουλευτές επίσης επισκεφτήκατε την περιοχή. Φτάσατε μέχρι το Κιτ Προκεκά, κάνατε την περιοδία σας και άλλες φορές με διάφορες αφορμές. Και δυστυχώς, ξέρετε κάτι. Ναι, ναι. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτά που λέγαμε δυστυχώς έγιναν. Δηλαδή, βέβαια, γιατί εμείς παλεύαμε, εγώ παλεύα το. Υποχρεωτική με την κατάσταση όλων των προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη και πέρασε τελικά χωρίς βέτο από την Ελλάδα και η εθελοντική. Οπότε μετατρέπεται η χώρα και ειδικά τα σύνορα της χώρας σε μεγάλο προγκεκά όλης της Ευρώπης. Φυλακή δηλαδή. Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν εδώ πάρα πολύ σοβαρά και δεν έχει ανοίξει κουβέντα καθόλου. Δηλαδή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Έχει ήδη εγκαλείται η Ελλάδα τώρα για όλα αυτά και για τη μεταχείριση των μεταναστών. Την κακομεταχείριση, μάλλον, μεταξύ άλλων, έτσι, στο κράτος δικαίου. Θα σας πω. Αυτό είναι ένα άλλο. Ήθελα λίγο να είμαι πιο χρήσιμος, ναι, σε αυτό. Εδώ έχουμε πλέον μια συμφωνία, ξέρετε. Ναι. Η κουβέντα τελείωσε. Όλοι οι μάχητες 4,5 χρόνια ήταν για αυτό το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Mm-hmm. Και από τη μία η κυβέρνηση έλεγε ψέματα ότι υπάρχουν πολιτικοί που λένε open borders, ανοιχτά σύνορα, που δεν υπήρχε αυτό. Εμείς λέγαμε άλλα πράγματα. Λέγαμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης για να μην έχουμε αυτό το παιχνίδι με τους λαθροδιακινητές. Και λέγαμε και υποχρεωτική μετεγκατάσταση, κάτι που η Κομισιόν έλεγε, μάλλον το Συμβούλιο έλεγε, εθελοντική. Δίνω λεφτά, κρατάω στους μετανάστες. Αυτό είναι το εθελοντικό. Mm. Η κουβέντα μετά τη συμφωνία δεν έγινε. Ακούσαμε σε κάποια δελτία ειδήσεων των Αθηνών ιστορική συμφωνία, αλλά δεν έχει συζητηθεί. Δεν ξέρω αν έγινε στον Εύρο. Τι σημαίνει για τον Εύρο αυτή η συμφωνία? Όχι, όχι. Ελάχιστα πράγματα και επιφανειακά εντελώς. Καθόλου επί της ουσίας εδώ που τα λέμε. Το άλλο που λέτε έχει σχέση με το ψήφισμα που αφορά στην πύλη και ούτω καθεξής. Εδώ η χώρα εγκαλείται γιατί δεν έπαιξε σωστά η χώρα. Μόνο για διαφορά στο δυστύχημα στην Πύλο ή και γενικότερα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού με τις επαναπροωθήσεις ενδεχομένως ή με όλα όσα από τις διάφορες εκθέσεις ανεξάρτητων οργανισμών έχουν δημοσιευθεί. Και της Frontex. Και της Frontex, βέβαια, ναι, βεβαίως. Εννοείται. Και της Frontex, βεβαίως. Άρα δεν είναι μόνο το ναυάγιο της Πύλου, είναι μια γενικότερη διαχείριση του θέματος. Το ναυάγιο, ξέρετε, είναι τραγωδία πλέον και με τη σφαγίδα της Ευρώπης, διότι εδώ μας έμεινε ο Μουτζούρης. Διότι έχει την κύρια ευθύνη Frontex για το πως οι άνθρωποι έφυγαν από την Αίγυπτο, πήγαν στη Λιβύη, πληρώνουμε τη Λιβύη και την Αίγυπτο, εμείς εδώ οι Ευρύτες. Ναι. Τους πληρώνουμε για τη διαχείριση, όπως και την Τουρκία πληρώνουμε. Πώς έβγε αυτό το σκάφος λοιπόν, δεν το είδανε τα υποβρύχια, δεν το είδανε οι δορυφόροι, δεν το είδε η διεθνή αυτοφυλακή, δεν το είδε η Frontex. Εντάξει. Και έφτασε σαν διεθνή και εντός
Και βεβαίως έρχεται σήμερα η Frontex να πει ότι δεν ενημερωθήκαμε τις ελληνικές αρχές και ντελάπαρε το σκάφος και πήγηκαν οι άνθρωποι. Εδώ υπάρχουν ευθύνες τώρα πια και σε αυτή τη διαχείριση ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι η κακή διαχείριση του κ. Μητσοτάκη. Το παίζει το καλό παιδί κάποιον και βεβαίως στιγματίζει τη χώρα. Δεν έχει κανένα λόγο. Τώρα με αυτό το ψήφισμα δεν στιγματίζετε και εσείς τη χώρα, κύριε Αρβανίτη, αυτό που σας κατηγορούν όλοι ότι λειτουργείτε εις βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας στην Ευρώπη? Όχι και όλοι. Δεν με κατηγορεί και όχι, εννοώ η άλλη πλευρά, όχι 330 εννοείται οι ευρωβουλευτές που συμφώνησαν σε όλο αυτό. Ναι. Δεν με κατηγορούν οι οικογένειες των 57 νεκρών στα Τέμπη. Καλά. Δεν μας κατηγορούν οι δημοσιογράφοι που διώκονται. Δεν μας κατηγορεί ο κύριος Ράμος που δάκρυσε όταν έλεγε απαράδεκτες δηλώσεις ο Πρωθυπουργός. Ούτε μας κατηγορούν οι 15.500 παρακολουθούμενοι από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δημητριά. Μας κατηγορεί συγκεκριμένη κάστα πολιτικής νομεκλατούρας, η οποία ξέρετε και στη δεκαετία του 60 πάλι είχε κατηγορήσει τους πολιτικούς αντιπάλους, τον Καραμαλή, τον Κανελόπουλο, τον Γέρο της Δημοκρατίας, τους είχε κατηγορήσει ως ανθέληνες. Εκεί επιστρέψαμε, δυστυχώς. Ναι. 330 ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές ομάδες, όχι από 4, ήταν και 7 ευρωβουλευτές της δεξιάς που ψήφισαν αυτό το ψήφισμα. Ναι, δηλαδή αυτό, το ακούμε τελευταία, αλλά όχι πολύ έντονα. Δεν επικοινωνείται, γενικά δεν επικοινωνείται το θέμα εδώ που τα λέμε πολύ. Αλλά είναι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι 7 ευρωβουλευτές του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος επίσης ψήφισαν. Ναι, γιατί τα στοιχεία είναι συνταρακτικά. Μάλιστα. Είναι συνταρακτικά. Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος έκανε δήλωση κατόπιν εορτής, και είπε και ψέματα ότι 7 καταδικαστικές έχουν βγει. Μία έχει βγει στα 44 χρόνια. Είναι ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι ψηφίσματα των επιτροπών. Όχι, τώρα μιλάμε για τον ανώτατο θεσμό, εννοείται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε το ψήφισμα. Πρώτη φορά η χώρα με 330 ευρωβουλευτές στους 610 και 24-27 λεπτά. 710. Όχι, 610 ήμασταν στην ψηφοφορία. Α, είσαστε στην ψηφοφορία εκείνη τη στιγμή, μάλιστα, ναι. Okay. 610 ψηφίσαμε. Ναι, ναι. 27 λευκά, 330 υπέρ του ψηφίσματος. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα. Μια σοβαρή κυβέρνηση, λοιπόν, αν έχει κάνει λάθος, λέει, μάλιστα, έλαβα το μήνυμα, θα λάβω μέτρα. Αλλά τι μέτρα να λάβει τώρα, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο Ευρωπαίος Ευρωβουλευτής, ούτε εγώ, ότι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είναι ποινικά υπεύθυνος για τη δολοφονία, γιατί ήταν υπουργός 4 χρόνια, ποινικά υπεύθυνος για την απώλεια 57 ζώων και 70 σακατεμένων, δεν θα πάει στο δικαστήριο να καταθέσει, να πει την αλήθεια του, γιατί η πλειοψηφία της Βουλής τον κάλυψε. Το δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας, ξέρετε, στην Ευρώπη. Στον Όρμπαν μπορούν, στην Ουγγαρία. Εννοώ δηλαδή στο Βέλγιο, στην Ολλανδία. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Αυτό σημαίνει, ξέρετε. Τώρα, κύριε Αρβανίτη, αντικειμενικά αυτό θα έχει συνέπειες για την Ελλάδα, αυτό το ψήφισμα? Όσο υπάρχει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, θα υπάρχουν συνέπειες για την Ελλάδα. Ναι, μπορεί να αλλάξει όμως κάτι, ώστε να μην κινδυνεύουν, ας πούμε, αυτό που λένε για τα κονδύλια, για τα οικονομικά. Να σας πω κάτι για να καταλάβετε με τα κονδύλια. Έχει έρθει κανένα ευρώ στην Ορεστιάδα από τις 35 δις που ψήφισα εγώ για να έρθουν στη χώρα? Από το Ταμείο Ανασυγκρότησης, λέτε? Μάλιστα, 35 δις φέραμε. Ναι. Ήρθε κάτι στην Ορεστιάδα. Αναπτύχθηκε καθόλου η χώρα. 5 οικογένειες πήραν τα 35, θα πάρουν τα 35 και εκεί κόβονται τώρα. Μεγάλο έργο, εννοείται, εργολαβίες κλπ. Τύπου φράχτες και δεν ξέρω αν και αυτά συμπεριλαμβάνονται. Γιατί πολλά χρήματα παίρνουν κάποιες οικογένειες συγκεκριμένες για να δημιουργήσουν κάποιες κατασκευές και είναι πάντα οι ίδιες, όπως βλέπουμε, σε πάρα πολλά έργα. Ναι, αυτό σας λέω και εγώ. Το λέτε, λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω τον πόνο κάποιων, των χορηγών δηλαδή, αλλά επί της ουσίας η κυβέρνηση, αν θέλει, μπορεί να προχωρήσει σε βασικές γρήγορες κινήσεις συμμόρφωσης προς το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, ένα πάρα πολύ. Μπορεί να προχωρήσει σε κινήσεις συμμόρφωσης, όπως λέτε. Άρα, μπορεί να αναστραφεί μια τέτοια αίσθηση που έχουμε ότι μπορεί να χάσουμε κονδύλια γιατί η κυβέρνηση δεν πράττει τα δέοντα στο κράτος δικαίου. Ξέρετε κάτι που με ενοχλεί, επειδή είμαι δημοσιογράφος, έχουμε χάσει τόσους ανθρώπους νεκρούς. Ναι, και μιλάμε για τα χρήματα, έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε δηλαδή. Πείτε το στη μάνα που έχασε το παιδί στα Τέμπη ότι κακός ο Αρβανίτης ψήφισε, γιατί εντάξει, μπορεί πάει το παιδί σου, το θέμα είναι να έρθουν τα κονδύλια στην Τέρνα. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Δεν θα μπορώ να τους κοιτάξω στα μάτια, ούτε τη κυρία του Καραϊβάς και το γιο του. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πώς το διαχειρίζονται οι συνάδελφοί σας με τους οποίους συναναστρέφεστε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος εκεί στην Ευρωβουλή? Κοιτάξτε, το ίδιο πράγμα κάνανε και για το προσφυγικό, το ίδιο πράγμα. Λέγανε, ξέρετε τι χώρα. Αντί να λέμε τι έγινε
τι έγινε στην Πύλο, έλεγαν εκθέτω τη χώρα. Δεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Όμως αυτή την πολιτική είχαν και η κυβέρνηση Όρμπαν και Πολωνίας όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν λοιπόν ακούω κορυφαία πολιτικά στελέχη ενός κόμματος που είναι ευρωπαϊκό και λέει είναι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και υποκινήθηκαν 330 ευρωβουλευτές από τον Κώστα Αρβανίτη, από τα Σεπόλια. Αυτή τεράστια δύναμη έχετε, μπράβο. Συγχαρητήρια. Αυτό πραγματικά δηλαδή, είναι παράλογο. Να το κάτι περισσότερο ίσως. Το σχολιάζουμε από την πρώτη στιγμή όταν το ακούμε ότι εντάξει, δεν μπορεί, αν είχε τέτοια μεγάλη επιρροή ο Κώστας Αρβανίτης και ο οποιοδήποτε Αρβανίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπαδημούλης που δεν είναι πια στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως και να έχει, από εσάς να έχετε τέτοια επιρροή, θα έπρεπε να κουνούσατε βουνά δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα κάνετε κάτι. Εγώ στοχοποιούμε γιατί είχα το φάκελο. Όλοι οι ευρωβουλευτές. Εγώ είχα το φάκελο, Λίμπε. Όπως πήγα για τη Δάφνη Γκαλίτσια στη Μάλτα, όπως πήγα στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, αύριο στην Ισπανία. Εγώ καταγγείλει τότε τη μεγάλη ιστορία στην Ισπανία που χάθηκαν άνθρωποι. Ναι. Δεν μπορείς λοιπόν στην μία περίπτωση να λες είμαι πολύ αυστηρός και στην άλλη δεν έγινε και τίποτα. Πείτε όμως, κύριε Αρβανίτη, τι προσδοκάτε τώρα από αυτό, μετά από αυτό το ψήφισμα, τι περιμένετε ότι μπορεί να αλλάξει, για ποιο λόγο το κάνατε, γιατί το είχατε πρώτη προτεραιότητα, να δικαιωθεί τι μετά από αυτό? Ακούστε, για να είμαστε ακριβείς. Ναι. Εμείς παίρνουμε φακέλους. Ο φάκελος ο δικός μου είναι δικαιώματα, δικαιοσύνη κτλ. Ναι. Όπως αναζητώ αν η δολοφονία του αστυνομικού με τη φωτοβολίδα ο άνθρωπος πήγε άκλαυτος, έχει αξία γιατί είναι κράτος δικαίου. Ναι. Την ίδια αξία έχει και ένας μικροπαραβατικός ο οποίος φεύγει και δεν γίνεται δε με σφαίρα, από σφαίρα αστυνομικού οργάνου. Ή ας πούμε παραδείγματος χάρη, ξέρετε αυτό το πράγμα, μια λεπτομέρεια. Στην υπόθεση Κωστόπουλου υπήρχε ένοργη, αυτή η δολοφονία έγινε, αυτή η δολοφονία έγινε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σωστά. Χρονικά τότε συνέβη. Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν σε όλο αυτό. Ναι. Σας λέω λοιπόν, υπήρχε υπουργός Όλγα Γεωργοβασίλη. Γίνεται ένοργη διοικητική εξέταση. Ναι. Πετάξανε την ένοργη διοικητική εξέταση της προηγούμενης κυβέρνησης και κάνανε καινούργια, γαλάζια ένοργη διοικητική εξέταση. Μπορεί λοιπόν μια μάνα που έχει χάσει το παιδί και ένας πατέρας να νιώθουν ασφαλείς ότι ζουν σε μια χώρα, σε ένα κράτος δικαίου, μετά το κακό που τους βρήκε? Αυτό θέλω να σας πω. Η δουλειά η δικιά μας είναι αυτή. Τα δικαιώματα των αναπήρων. Ξέρετε ότι σήμερα ένας ανάπηρος στην Ελλάδα που είναι στο φάκελο μέσα δεν μπορεί να μπει σε ένα στάδιο να δει έναν αγώνα μπάσκετ. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα. Ναι, βεβαίως. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα. Αυτό είναι ένα δεδομένο θλιβερό. Είναι κράτος δικαίου. Είναι κράτος δικαίου. Γιατί δίνει ίδιες δυνατότητες για όλους τους ανθρώπους στο ενιαίο μας σπίτι. Ωραία. Αυτή είναι η δουλειά των Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν αποφάσισε με το ψήφισμα αυτό το 330 με συντριπτική πλειοψηφία ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κράτους δικαίου. Αυτό πώς μπορεί να βελτιώσει τώρα τις συνθήκες έναν ανάπηρο να μπει σε ένα στάδιο ή σε μια μάνα που έχει χτυπηθεί από αυτό το από τραγικά συμβάντα να ακουφιστεί λίγο, να δικαιωθεί ψυχικά? Θα σας πω. Τα 4 χρόνια που γίνονται συνεχείς, γιατί η ΛΥΜΠΕ, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, είχε έρθει στην Αθήνα μετά τα Τέμπη και η κυβέρνηση με απόφασή της δεν ήρθε στις συνεδριάσεις όπως έκαναν και οι Ούγγροι. Απαξίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν, αν θέλει να έχει σοβαρότητα, το πρώτο πράγμα που έχει να πει, που δεν το λέει μέχρι στιγμής, γιατί αυτές οι ανακοινώσεις διοχετεύονται ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουν τώρα τι λέει η Νέα Δημοκρατία για την απόφαση. Αν έλεγε λοιπόν ότι παίρνουμε σοβαρά υπόψη τις αιτιάσεις και τις επισημάνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των θεσμών και δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να διορθώσουμε τα όποια κακώς σήμερα. Τελεία. Αυτό αμέσως δημιουργεί μια άλλη. Βεβαίως θα αρχίσουν οι ερωτήσεις. Σας πω κάτι. Είναι ήδη καταστάσεις που τρέχουν γιατί λένε τη μισή αλήθεια. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έχει προχωρήσει ήδη σε ζήτημα να σταματήσουν τα κονδύλια επειδή φύγαν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ΟΣΕ και σκοτώθηκαν 57. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Ναι. Έχουν φύγει χρήματα για το προσφυγικό και υπάρχει θέμα εδώ για την αντιμετώπιση του. Αυτά τα θέματα υπάρχουν. Έτσι κι αλλιώς. Μπορούσε λοιπόν η κυβέρνηση, αν είναι ευρωπαϊκή κυβέρνηση, μετά την ήττα αυτή να το στρίψει. Η κυβέρνηση όμως το πάει σε μια λογική αντιευρωπαϊκή πια. Οι ξένοι φταίνε. Οι Ευρωπαίοι φταίνε και θα δούμε σε λίγο. Μια τέτοια αντιευρωπαϊκή στάση που θα οδηγήσει. Μια τέτοια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση να ρίχνει τις ευθύνες πια στην Ευρώπη, δεν ακούγεται παράδοξο? Αυτό δεν κάνει. Μα όταν χτυπάει το Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε ενισχύει πλήρως τους Βελόπουλους, τους λοιπούς, τις ευρωεκλογές. Αυτό κάνουν. Ενισχύει. Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
Ναι, κύριε Αρβανίτη, καταλαβαίνουμε. Τους αντιευρωπαϊστές δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό όμως δεν ταιριάζει καθόλου με την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, με όσα υπερασπίζεται η ίδια ως, ως πολιτική. Να σας πω και ένα τελευταίο για την Ευρώπη που έχει τα χίλια κακά της μοίρας της, γιατί είναι θέμα των πολιτικών. Και οι επικρατούν. Αν επικρατούν η δεξιά, η αριστερά, η κεντρό, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι και το καθεξής. Οι αντιευρωπαϊστές. Έχει αξία αυτό. Που πάει το τιμόνι, το καράβι. Το καράβι το θέλουμε. Το τιμόνι θέλουμε να πάρουμε. Οι άλλες δυνάμεις. Οι δημοκρατικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, η αριστερά. Λέμε όλοι για την κοινή αγροπολιτική. Οι αγρότες είναι στους δρόμους. Καταργήθηκε η προηγούμενη κοινή αγροτική πολιτική, ΚΑΠ δηλαδή, η οποία ήταν άθλια από τη συνθήκη του Μάστρη, Σιμίτης και Καραμαλής. Τότε είχαν την ευθύνη που μετέτρεψαν τη χώρα ουσιαστικά από παραγωγή γεωργικών προϊόντων πρώτης ποιότητας σε λογική υπηρεσιών, χρηματιστηρίου και Ολυμπιάδων. Χρεοκοπία. Έρχεται η νέα ΚΑΠ λοιπόν, το οποίο το μόνο καλό που έχει είναι ότι καταργεί την προηγούμενη. Και τι σου δίνει? Σου δίνει τη δυνατότητα να καταρτήσει εθνικό σχέδιο δράσης για την αγροτική σου παραγωγή. Ζωική παραγωγή, φυτική παραγωγή, αλεία. Πριν λίγο έφερε η κυβέρνηση ένα σχέδιο, δεν το κουβέντιασε με κανένα παραγωγικό φορέα και βεβαίως οι αγρότες βγήκαν στον δρόμο, διότι έχουν και άλλα θέματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής όμως έχει σχέση από το 19, όταν ο Μητσοτάκης ξεπούλησε τη ΔΕΗ με τους παρόχους και βεβαίως το παιχνίδι που γίνεται με το καύσιμο, καθώς ενώ εμείς έχουμε δηληστήρια, η τιμή στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο που εισάγει από εμάς καύσιμο είναι 30% πιο ακριβή. Πάρ' τι γίνεται. Και πέρα από αυτό, για να ξέρουν και οι αγρότες όσοι μας ακούν, μέσα από αυτή την κοινή αγροτική πολιτική, που δεν είναι καλή, αλλά έχει αυτά που σας είπα πριν, έρχονται στη χώρα με δική μας ψήφο, εγώ ψήφισα, 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε αυτά τα πεντοχίλιαρα που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης, λες και είναι, πώς το λένε, καθρεφτάκια σε ηθαγενείς, είναι από το ταμείο. Όμως το ταμείο είναι για την ανάκαμψη και την ενίσχυση της παραγωγής και του αγρότη. Αυτό είναι. Ρωτήστε τους αγρότες λοιπόν, τους συνεταιρισμούς, εγώ θα τους βρω. Έγινε συζήτηση με το Υπουργείο Γεωργίας για τη χάραξη πολιτικής στον Εύρο, τον πολύπαθο Εύρο, μετά την τεράστια οικολογική καταστροφή που είχε το καλοκαίρι. Ή περιμένουμε ακόμα τον κύριο Μπένο. Να τελειώσει με την Εύβοια. Θα σας πήγαινα σε αυτό. Πώς βλέπετε την Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση και όλο αυτό το σχέδιο για την ολιστική ανασυγκρότηση του Εύρου? Πείστε μου εσείς πώς τη βλέπετε για να τη σχολιάσω, γιατί εγώ δεν την έχω δει. Εμείς τώρα αρχίζουμε να τη γνωρίζουμε σιγά σιγά, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εσείς επειδή έχετε ίσως προσλαμβάνωσες και από Εύβοια και από άλλες περιπτώσεις με τον κύριο Μπένου και με ό,τι έχει γίνει. Ποια είναι η άποψή σας? Δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά επιμένω στο κομμάτι της ζωικής και της φυτικής παραγωγής. Αφήνω τον κύριο Μπένο που πάει πολύ αργά αυτό, διότι αυτό πρέπει να κλειδώσει με τον πρωτογενή τομέα. Αν φύγει ο κόσμος από την Οριστιάδα, από το Δημότυχο και το Σουφλί, και κάποιοι λίγοι έρθουν εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αυτό είναι αντιπατριωτική στάση. Εντάξει, αν φύγει, φεύγει ο κόσμος, κύριε Αρβανίτη. Το δημογραφικό είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα, μεγάλη πληγή για την περιοχή κυρίως. Μπορεί για όλη τη χώρα, αλλά ειδικά για τον Εύρο και τον Βόρειο Εύρο, ακόμα πιο συγκεκριμένα, είναι μια τεράστια πληγή. Και εθνική πληγή. Διότι εδώ μιλάμε για ότι ενισχύουμε τα σύνορα, με συγχωρείτε, με φράχτες, αλλά αν δεν έχει έμψυχο δυναμικό εδώ, αν δεν έχει κατοίκους η περιοχή, τι να το κάνεις? Να σας πω ότι το ίδιο πρόβλημα έχω στη Λάρισα πια και στη Θεσσαλία, ξέρετε. Δηλαδή? Που χάθηκε ο κάμπος όλος. Δεν υπάρχει πολιτική ουσία. Δεν έχει άλλος να κάνει κάτι. Σοβαρά ζητήματα έχουν στην Κέρκυρα, ακεστηρόδο. Όσοι τουλάχιστον είχαν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, και όχι μόνο με τον τουρισμό. Αλλά και ο τουρισμός έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, έχει σχέση και με το περιβάλλον. Αυτό θέλω να σας πω, ότι υπάρχει μια πραγματικά αδιάφορη πολιτική σε μια αντίληψη εντελώς λάθος. Όταν η Ευρώπη, μετά από τον COVID, έχει καταλάβει και τώρα ότι έχουμε σοβαρά ζητήματα που πρέπει να στηριχθούν τρεις βασικοί τομείς. Η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία και η υγεία, γιατί έχουμε έλλειψη τροφής. Αυτό είναι το βασικό μας θέμα. Μάλιστα. Το κύριο θέμα. Εσείς, εμείς όλοι έχουμε δει κάποιο σχέδιο να διαφωνήσουμε μαζί του, ή είμαστε σε μια δυσάρεστη θέση να λέμε δεν υπάρχει σχέδιο? Όχι, σχέδιο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε κατά πόσο πρακτικά είναι εφαρμόσιμο και κατά πόσο θα γίνει τελικά. Σχέδιο. Είμαι επιμένω σε αυτό. Το σχέδιο για τον παραγωγικό τομέα, το εθνικό σχέδιο δηλαδή για την εργατική παραγωγή, είναι ένα τσαπατσούλικο πράγμα το οποίο έβγαινε στο πόδι. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Ερβανίτη, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και είχαμε πει για 10-15 λεπτά το πολύ, φτάσαμε σε αυτό το όριο, αλλά θα ήθελα να καταλήξουμε λίγο με το πρόγραμμά σας, πού μπορούμε να σας βρούμε από κοντά, γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν να σας συναντήσουν, να συζητήσουν μαζί σας όλα αυτά. Στην Ορεστιάδα αύριο στις 5 το απόγευμα, μια στιγμή να το δω, να μην κάνω λάθος. Λοιπόν, ναι, αύριο στην Ορεστιάδα 5.30 λοιπόν. Ναι, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα. Θα πάτε και στο Σουφλί την ίδια μέρα, αύριο στις 9, για συγκέντρωση εκεί, σύσκεψη. Αυτές είναι ανοιχτές για τους πολίτες, δεν είναι μόνο για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, ναι. Καλά, οι διαδικασίες μας είναι ανοιχτές, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ένα από τα σημαντικά, τη Σουφλί που ξαναπάει, βέβαια, είναι ότι εγώ θα πω σε Αμοθράκη. Αλλά λέει θα έχει καιρό και δεν θα πάω πάλι σε Αμοθράκη. Είναι η τρίτη φορά που προσπαθώ. Α, έτσι προβλέπετε. Μια στιγμή για την Κυριακή είναι αυτό. Ε. Κυριακή απόγευμα στις 7 δείχνει ότι θα έχει ανέμους ισχυρούς και μποφόρ, μάλιστα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχει στο άκρο της Ευρώπης ένα νησί όπου ο πολίτης, αν πάρει σκολικοδίτιδα, θα μείνει εκεί. Τι λέτε, είναι πρόσφατα τα παραδείγματα με το ελικόπτερο να μην μπορεί να προσγειωθεί για να παραλάβει μια ασθενή με ανακοπή, με έμφραγμα. Και από όσο έμαθα, και το σκάφος το οποίο είναι για αυτή τη δουλειά είναι σε επισκευή. Καιρό τώρα. Αφήστε τα. Τώρα τα συζητάμε με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης διαρκώς. Προσπαθούν να βρουν λύσεις. Πάντα υπάρχει κάτι σε εξέλιξη που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα, αλλά κάποια στιγμή ώστε να μην τα συζητάμε ποτέ αυτά, δεν ξέρουμε αν θα φτάσει. Βλέπετε τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα και με την υγεία, το έχετε και αυτό ως προτεραιότητα, είπατε παιδεία, υγεία και γη. Οπότε είναι τα τρία σημαντικά θέματα με τα οποία θα συζητηθούν προφανώς και στις συσκέψεις για να επιστρέψουμε σε αυτές. Έχουμε και την Κυριακή Αλεξανδρούπολη στις 11 και αν όλα πάνε καλά, καιρού θέλοντος, τη Σαμοθράκη στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Τη Δευτέρα τι έχετε να κάνετε, γιατί στο πρόγραμμα δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Ήταν η Σαμοθράκη επιστροφή, γι' αυτό ήταν. Θα μένατε λοιπόν εκεί στο νησί, θα επιστρέφετε Δευτέρα και ίσως κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Για τις Βρυξέλλες έχω την Τρίτη μεγάλη εκδήλωση με καλεσμένους τους γονείς των ΤΕΠΟΝ. Α. Να σχολιάσουν αυτοί. Και όχι η κυρία Σιμακοπούλου και η κυρία Σπυράκη και ο κύριος Κυμπουρόπουλος. Θα γίνει κάποια ανοιχτή αποτέλεσμα. Τι ακριβώς θα γίνει ακριβώς με τους γονείς των παιδιών. Θα δώσουμε φωνή στους ανθρώπους να μιλήσουν στους ευρωβουλευτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στην Ελλάδα. Μέσα Μάλιστα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτά από διεθνή δίκτυα. Θα έρθει πολλοί κόσμος. Αυτά που δεν βλέπουν τα δίκτυα των Αθηνών ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη Deutsche Welle και το BBC. Αναφέρατε την κυρία Σιμακοπούλου. Έρχεται και εκείνη αύριο, ξέρετε, για αυτή την επίσκεψη. Μπορεί να συναντηθείτε και όλα στον Εύρο, γιατί θα έχετε παράλληλες επισκέψεις. Μου το είπε. Βρεθήκαμε μαζί στο αεροπλάνο και μου το είπε η Άννη. Θα είναι εδώ. Ναι. Μάλιστα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε, θα επιδιώξουμε να έχουμε και τη δική της φωνή, να καταλάβουμε και την πλευρά αυτή με ό,τι θα έχει να μας μεταφέρει η κυρία Σιμακοπούλου και ως εκπρόσωπος μάλιστα τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή, κύριε Αρβανίτη. Καλή συνέχεια στην τετραήμερη αυτή περιοδία σας στο νομό. Μακάρι να είναι προς όφελος όλων, αποδοτική. Θέλω να πω να βγουν συμπεράσματα τα οποία θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν έτσι προς το κοινό συμφέρον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια. Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, The Left, ο Κώστας Αρβανίτης. Ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, φίλες και φίλοι. Είναι εδώ στον Εύρο και τα ακούσατε. Αν δεν προλάβατε από την αρχή, υπάρχουν ήδη στη σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube σε λίγο. Προχωράμε μουσικά για να επιστρέψουμε με ό,τι προλαβαίνουμε ακόμα στα λίγα λεπτά που μας απομένουν για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.